Νέα Κρήτη με την υπογραφή του Χριστόφορου του Παπαδάκη, ακαρπία στις ελιές από τα τερτύπια του καιρού, σε μια χρονιά που η τιμή του ελαιολάδου αναμένεται να είναι ακόμα υψηλότερη και αναμένεται να χάσουμε τη δεύτερη μεγάλη ευκαιρία σε επίπεδο Κρήτης στο κομμάτι και στον κλάδο της αλαιοκαλλιέργειας. Την πρώτη την αρπάξαμε, τη δεύτερη φαίνεται ότι θα χάσουμε. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Γελασάκη, συνταξιούχο Γεωπόνο. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και στους φίλους μου που έχω χάσει μετά που συνταξιοδοτήθηκα. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή σας τοποθέτηση, κύριε Γελασάκη. Λίγο το σκηνικό στο κομμάτι της ελαιοκαλλιέργειας θέλουμε. Είχαμε σήμερα ένα ρεπορτάζ του συναδέλφου του Χριστόφορου του Παπαδάκη και εσείς ο ίδιος πριν από περίπου ένα δίμηνο, αν δεν κάνω λάθος με τον Χριστόφορο, είχατε προτάξει το θέμα της ακαρπίας. Είναι περίεργο το κλίμα και μεγάλες οι διαστάσεις του προβλήματος. Για πείτε μας. Ναι, ακριβώς έτσι όπως το περιγράφει ο κύριος Παπαδάκης είναι. Έχουμε μιλήσει κατά καιρούς για αυτό το θέμα. Θα σας πάω λίγο πίσω όμως. Εκεί μέσα Δεκέμβρη, αρχές Γενάρη, που είναι μια κρίσιμη περίοδος για τα ελαιόδεντρα, και να σας πω ότι το διάστημα εκείνο, τουλάχιστον για την περιφέρεια που μιλάμε, που δραστηριοποιούμε εγώ εδώ στην νότια του Ηρακλείου, στην Πιάνο, είναι η κρίσιμη περίοδος που διαφοροποιούνται οι οφθαλμοί της ελιάς από φυλοφόρους σε ανθοφόρους. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν είχαμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Η ελιά για να λειτουργήσει σωστά χρειάζεται θερμοκρασίες από 2 μέχρι 10 βαθμούς για να διαφοροποιηθούν τα άδη σωστά. Αυτές τις θερμοκρασίες δεν τις είχαμε και έτσι φτάσαμε σε μια λιωμένη ανθοφορία η οποία δεν κατέληξε πουθενά. Να σας πω γιατί. Η ελιά, ως γνωστόν, γονιμοποιεί το 1 με 1,5% από τα άνθη της. Και επίσης, σε εκατοστιαία αναλογία, τα άνθη της, το 1 με το 5% είναι τέλεια, δηλαδή είναι ερμαφρόδιτα και τα υπόλοιπα το 95 με 99% είναι στη μονοφόρα. Δηλαδή είναι ατελή άνθη, τα οποία δεν καταλήγουν ποτέ σε καρπό. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ευαίσθητο το στάδιο αυτό για την ελιά. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα για μένα. Από την εικόνα που έχετε μέχρι και σήμερα, μπορούμε από τώρα, μέσα Ιουνίου, τέλη Ιουνίου, να μιλήσουμε για μια χαμένη χρονιά για τους παραγωγούς? Σαφώς. Σαφώς και μπορούμε να μιλήσουμε. Εγώ έχω τοποθετηθεί στο θέμα και νωρίτερα, διότι το έβλεπα εδώ. Η περιοχή μας είναι πρώιμη και έβλεπα ότι υπάρχει μια ακαρπία άνευ προηγουμένου. Εγώ δεν θυμάμαι χειρότερη χρονιά από αυτήν. Είναι η χειρότερη χρονιά από αυτές που θυμάμαι. Και εύχομαι να μην δικαιωθώ στο τέλος, αλλά θα μιλήσουμε τον Νοέμβρη πάλι. Το γεγονός θα κλάψει, δεν θα βγάλει πολλά τι να φάει. Το γεγονός, κύριε Γελασάκη, ότι προηγήθηκε μία χρονιά βεντέ μας. Σπάσαμε κάθε ρεκόρ στην ποσότητα στο κομμάτι της ελαιοσυγκομιδής. Παίζει ρόλο στο κομμάτι της ακαρπίας? Κοιτάξτε, ρωτώ από αφέλεια, σας ρωτώ, ή μόνο οι καιρικές συνθήκες? Θα δώσω μικρό ποσοστό για την ακαρπία στην προηγούμενη βδέμα. Μικρό ποσοστό και θα δώσω το μεγάλο βάρος και τη μεγάλη ευθύνη στις καιρικές συνθήκες. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Σας είπαμε τις θερμοκρασίες αυτές. Τώρα στην καρπόδεση μετά η ελιά θέλει θερμοκρασίες από 22 με 25 βαθμούς. Εμείς ναι. Είχαμε κάτι 30 για τον Απρίλιο, 35 για αν θυμόσαστε. Οπότε και αυτές οι συνθήκες δεν ευνοήσανε. Και να συμπληρώσω το εξής, ότι και όσα άνθη μήνα για να γίνουν καρπός, και αυτά δεν γονιμοποιηθήκανε διότι είχαμε αυτές τις όψιμες βροχές, οι οποίες τα κατέστρεψαν τελείως. Είχαν βέβαια ένα θετικό οι βροχές αυτές, ότι η βλαστή κατάσταση των ελαιοδέντρων αυτή την ώρα είναι καλή. Διότι ποτιστήκανε που δεν είχαν ποτιστεί το χειμώνα. Μάλιστα. Αλλά και αυτές οι βροχές συνέβαλαν στο να μην έχουμε καθόλου, μα καθόλου λέω,
Καθόλου, να μην έχουμε ελαιού καρποδό. Ό,τι βγάλαμε, βγάλαμε λοιπόν. Εγώ αυτό συμπεραίνω, κύριε Γελασάκη, από πέρυσι. Μια κακή χρονιά ξεκινάει αυτό. Και θα εξελιχθεί. Μακάρι να βγείτε ψεύτης, όπως είπατε. Ναι, είναι πολύ Απρίλης, Μάης, κοντά το θέρος λένε εδώ. Θα το δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γελασάκη. Χαρά μας, λοιπόν.